Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Δημήτρη Καμένο, ανεξάρτητο βουλευτή. Καλημέρα κύριε Καμένο, σας ευχαριστώ πολύ για την... Είμαι καλά, εσείς πώς είστε? Καλημέρα και στους ακροατές μας, κύριε Πολύ. Μια χαρά. Υποψιάζομαι ότι είστε ένα κεντρικό πρόσωπο, ειδικά μετά τις εξελίξεις στις θεσινές. Καταρχήν να ρωτήσω την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, την οποία τιμήσατε με τον τρόπο που τη χειριστήκατε, θα συνεχίσετε να την έχετε? Συνεχίζω, διότι υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία στη Βουλή και στον κανονισμό για την αποχώρησή μου, διότι δεν είναι πολιτική θέση, είναι πολιτιακή θέση. Και θα πρέπει, επειδή με έχουν ψηφίσει υπερκομματικά 182 βουλευτές από όλα τα κόμματα, θα πρέπει να γίνει μια πρόταση συμφής, να στηριχθεί, να περάσει και να φύγω ή να παραιτηθώ. Α, δεν υπάρχει αυτή είναι η διαδικασία. Ναι. Δεν θα πάρει χρόνο. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε καταρχήν, επειδή την οικονομία την ξέρετε καλά, την γνωρίζετε, την έχετε σπουδάσει. Δώστε μας λίγο την εικόνα για το Eurogroup. Περιμένουμε κάτι πολύ θετικό σήμερα που θα αλλάξει τη ροή των πραγμάτων? Νομίζω ότι θα είναι κάποια θετικά μηνύματα. Απλά πρέπει να λέμε ότι μετά τις 20 Αυγούστου ζωή δεν θα είναι απλή. Δεν θα είναι μια ελευθερία κινήσεων, δεν θα περιέχει ελευθερία κινήσεων και αποφάσεων. Για έναν λόγο απλό, επειδή ο ESM μας έχει δανείσει περίπου το 70% των δανείων του, είναι σε ένα πελάτη, και είναι η Ελλάδα. Φαντάζεστε, μια τράπεζα, το 70% των δανείων είναι σε ένα πελάτη, ο οποίος δυνητικά, τα 240 δις που έχουμε πάρει περίπου, είναι πολλά λεφτά και δυνητικά μπορεί και να θετήσει μια πληρωμή. Δηλαδή να του γίνουμε και κόκκινο δάνειο, έτσι, λίγο για να το καταλάβει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα θα λάβει κάθε μέτρο, έτσι ώστε να αποφύγει μια αθέτηση πληρωμής, δηλαδή να της καταστούμε κόκκινο δάνειο σαν χώρα. Ναι. Οι μέτοχοι του ESM είναι οι κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης. Άρα δηλαδή είναι οι κεντρικές τράπεζες όλων των κρατών της Ευρωζώνης, των 17 κρατών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει και πολιτική χρειά, αλλά και οικονομική. Δεν μπορεί να χρεοκοπήσει ο ESM εξαιτίας της Ελλάδος, σε καμία περίπτωση, διότι τότε θα χρεοκοπήσουν οι μέτοχοι του ή θα χρειαστεί οι μέτοχοι όλοι να βάλουν με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πολλά λεφτά, πολλαπλάσια των 240 δις, για να στηρίξουν τον ESM. Οπότε υπονοείται ότι θα μας κάνουν κάποια διευκόλυνση για να μπορούμε απρόσκοπτα να πληρώνουμε. Μεγάλη εποπτεία για εμένα, το έχω πει και άλλες δύο φορές ή τρεις, ότι θα υπάρχει σκληρή εποπτεία. Φοβάμαι ότι θα είναι το λουρί πολύ σφιχτό, διότι πλέον δεν θα υπάρχει πρόγραμμα. Από τη στιγμή που δεν σε εκβιάζουν με δόση μέτρα, αν δεν πάρεις μέτρα θα σου δίνω δόση χρεοκοπής, αυτό είχαμε μέχρι σήμερα, από αυτό γλιτώνουμε. Δηλαδή δεν έχει δώσει, αλλά θα σου πήρες, δεν πήρες τα μέτρα. Μπορείς να ανανεώσεις με χαμηλό επιτόκιο τα χρέη σου ή δεν μπορείς. Αν δεν μπορείς, η εποπτεία θα είναι τρίμηνη τουλάχιστον και θα έχουμε, φαντάζομαι, ότι ρητές σε κάθε υπουργείο. Για να μην ξεφύγει η κατάσταση. Πάντως μην το λέτε ότι δεν θα υπάρχει δόση, γιατί φαίνεται πως τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας και τα κέρδη από τις αγοροπολισίες των ελληνικών ομολόγων που μάλλον θα πάρθει απόφαση να επιστρέψουν. Προσέξτε όμως, θα δίνονται σε δόσεις ισόποσες στα επόμενα χρόνια με βάση την αξιολόγηση που θα κάνουν στις τρίμηνες επιθεωρήσεις. Δηλαδή, εάν η Ελλάδα τηρεί τις προϋποθέσεις που θα έχουν οριστεί, θα παίρνει και τη δόση. Οι οποίες δεν θα είναι αμεληταίες, θα είναι γύρω στα 1,5 δις τη φορά. Όχι, είναι αρκετές οι δόσεις, δεν είναι καθόλου αμελητές. Τα ποσά είναι αρκετά μεγάλα, διότι να σας πω ότι υπάρχει ένα υπόλοιπο του πλαφόν που πήραμε από τα 86 δις, που ήταν ένα εξαιρετικά χαμηλό το κοδάνιο, με 0,9% για 32,5 χρόνια, και έχουμε εκταμιεύσει περίπου 41 δις από αυτά. Δεν θα τα χρειαστούμε όλα τα λεφτά, αλλά από τον ESM είναι να πάρουμε γύρω στα 15 δισεκατομμύρια, σημειώστε, ναι, υπόλοιπο δανείου. Έχουμε περίπου άλλη μία δόση της τέταρτης αξιολόγησης, 10 δισεκατομμύριο, άρα 25, και έχουμε και άλλα 6,5 δις, τα οποία θα είναι τα κέρδη των τραπεζών. Αυτά προστίθενται στο χρέος μας? Ό,τι σου δανείζουν προστίθεται στο χρέος. Μάλιστα. Σαφώς και προστίθεται στο χρέος, απλώς προστίθεται στο χρέος χαμηλότοκο. Ναι. Κάποια από αυτά προορίζονται για το μαξιλάρι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή το υπόλοιπο της τελευταίας δόσης. Μα αυτά όλα όσα λέω είναι για το μαξιλάρι. Λύστε μου λοιπόν την απορία τώρα. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα λοιπόν θα πάρει κάποια χρήματα από τους δανειστές,
τα οποία θα τα βάλει στην άκρη. Έτσι, χρήματα δεν θα τα πάρει σε κανένα ταμείο. Όχι. Να τα ναι. Υπάρχουν για χρήση. Ακριβώς. Τι διαφορά έχει αυτό από την προληπτική γραμμή στήριξης για την οποία είχε χυθεί πολύ μελάνη και είχαν ακουστεί πολλές. Δηλαδή, τι ήταν η προληπτική γραμμή στήριξης, κάποια λεφτά που θα είναι στην άκρη και θα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις υπό προϋποθέσεις, εάν και εφόσον δεν μπορείς να προσφύγεις αγορές. Τι διαφορά έχει με αυτό που γίνεται τώρα, που πάλι με προϋποθέσεις είναι, κάποια λεφτά που θα τα βάλουν στην άκρη για μας. Θέλω να σας πω τους όρους έκδοσης της προληπτικής γραμμής, πιστωτικής γραμμής. Η βασική της όρη είναι, εφόσον έχεις μια οικονομία η οποία μπορεί να ανταπεξέλθει τέλος πάντων σε αυτή τη γραμμή, είναι μια βασική προϋπόθεση πολιτικού περιεχομένου. Είναι κάποια χρήματα τα οποία μένουν στην άκρη για 1 έως 3 χρόνια. Το ζήτημα στην προληπτική γραμμή είναι ότι υπογράφεις νέο μνημόνιο. Ναι. Το λέει μέσα στο άρθρο 4, στην παράγραφο Α και στην παράγραφο Β. Της έκδοσης, έτσι είναι το term sheet που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Μιλάει για μνημόνιο, νέα σχέση υπογεγραμμένη με το δούλου του, εάν υπάρχει. Μάλιστα, μάλιστα. Αν είναι πριν υπογράψεις και τριμερή σύμβαση. Άρα στην ουσία σου λέει είναι ένα νέο μνημόνιο. Αυτό ναι. Πολιτικά δεν μπορούσε να σταθεί, όχι ουσιαστικά. Μάλιστα, αντιληπτόν. Πάμε να δούμε λιγάκι τώρα τις εσωτερικές. Τώρα θα έχουμε τα χρήματα στην άκρη, θα έχουμε την εποπτεία χωρίς να έχουμε υπογράψει το πέμπτο πρόγραμμα. Αντιληπτόν, κύριε Καμένο. Τώρα, θέλω να σας παρακαλέσω να μου πείτε, ακούγοντας χθες τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο, να μιλάει για εκβιασμούς κατά στελεχών των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και για προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων. Είχε υποπέσει στη δική σας αντίληψη το προηγούμενο καιρό μια τέτοια προσπάθεια από κύκλους? Κύριε Σφυλιατόπουλε, να σας κάνω μια ερώτηση. Το αντικείμενο αυτής της υποτιθέμενης καταφαντασίας συναλλαγής ποιο είναι? Να εξαγοράσει κάποιος έναν βουλευτή για να ψηφίσει υπέρ του να σώσει τη Μακεδονία? Δεν ξέρω. Αλλά εγώ σας μεταφέρω αυτά που διάβασα και αυτά που άκουσα. Χθεσινής υπόθεσης είναι εξαγορά συνειδήσεων βουλευτών να κάνουν τι? Να ρίξουν πιθανόν την κυβέρνηση να ψηφίσουν όπως εγώ ναι στην πρόταση μορφής. Δηλαδή, εγώ δεν ψήφισα υπέρ του Κυριάκου. Ψήφισα κατά της συμφωνίας. Όπως και προφάσισαν και ΑΝΕΛ. Να ρωτώ τον υγιή σκεπτόμενο με μέσο. Μέση ευθεία. Δεν θέλω υψηλή ευθεία. Τη μέση ευθεία ενός ακροατή μας. Κατηγορείται κάποιος ότι χρηματίζει έναν βουλευτή να ψηφίσει υπέρ του να σώσει τη Μακεδονία και το αφήνω στην κρίση όλων των πολιτών. Το ενδεχόμενο να υπονοεί ότι γίνεται προσπάθεια να φιλορροήσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες αποσπώντας στελέχη ή δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα. Αυτό θα γίνει αυτό. Αυτό δεν γίνεται για αυτό. Θα γίνει για πολιτικούς λόγους, αν έχει γίνει, και ας πάει στο εισαγγελέα να τα βρει κάποιος όπως παλιά με τον κύριο Χαϊκάλη. Τώρα αυτό δεν είναι αντικείμενο του σήμερα. Σήμερα είχαμε το Μακεδονικό να πω, όμως εγώ κάτι άλλο. Παρακαλώ. Προσέξτε με, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πολύ σοβαρό αυτό που θα πω. Υπάρχει πολιτική συναλλαγή όταν τίθεται στο τραπέζι ότι δεν θα πάρουμε τον έμφυα, δεν θα πάρουμε παράταση στην υλοποίηση του κουρέματος των συντάξεων, δεν θα πάρουμε το χρέος αν δεν ψηφίσουμε κατά της πρότασης μορφής? Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που θα σας έκανα. Αυτό είναι ένας πολιτικός εκβιασμός ή όχι? Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένας πολιτικός εκβιασμός? Αν είναι έτσι, βέβαια. Ή εκβιασμός στη συνείδηση των βουλευτών για να βαρύνει η συνείδησή τους την μόνο που θα αναψηφίσουν? Εγώ πάλι το αφήνω το ερώτημα να το απαντήσει κάποιος. Άρα και λέω, έχουμε δύο υποθέσεις. Έχουμε μία πραγματικότητα, αυτό που έπεσε στο τραπέζι, όπως είπα, τα οικονομικά ανταλλάγματα, γιατί αυτό έχει γίνει. Και την υπόθεση ότι κάποιος χρηματίζει έναν από εμάς ή από όλους τους βουλευτές για να ψηφίσει υπέρ της Μακεδονίας. Νομίζω κατανοεί ο κόσμος. Με ποιο τρόπο έχει γίνει το πρώτο, κύριε Καμένο? Το με ποιο τρόπο έχει γίνει αυτή η επιχείρηση συναλλαγής ότι θα πρέπει να στηρίξουμε γιατί θα πάρουμε πίσω? Γνωρίζω τον τρόπο. Εμάς μας μετεφέρθη ότι υπάρχει τεράστιο ρίσκο. Εσείς έχετε ακούσει κάποια στιγμή την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή τη δικιά μας να λέμε ότι θα κουρέψουμε τον έμφυα 30%? Εγώ λιγάκι έχω ακούσει αυτό, και όμως αυτό ετέθηκε στο τραπέζι. Ή θα πάνε συντάξεις και δεν θα υλοποιηθεί το κούρεμα 1η-1η-19. Το έχουμε ακούσει από πολλούς, αλλά χθες η Κομισιόν είπε ότι θα ισχύσει. Και αυτό ετέθηκε στο τραπέζι. Ναι. Ή δεν θα πάρουμε την επιμήκυνση του χρέους τόσο μεγάλη όσο επιθυμούμε για 15 χρόνια. Ποτέ δεν την πάρουμε, θα πάρουμε 5 με 7, το πολύ 8. Αυτά ετέθηκαν στο τραπέζι, ότι θα τα χάσουμε αν δεν ψηφίσουμε. Μάλιστα. Αυτό είναι ένας πολιτικός εκβιασμός, βάλτε το σε εισαγωγικά. Ναι. Η συζήτηση του βουλευτή να βαρύνει ότι θα καταστραφεί η χώρα οικονομικά, ενώ 3 χρόνια παλεύουμε να τη βγάλουμε στο ξέφατο, μία ψήφο σου σήμερα υπέρ του να δώσω
την άδεια στον Κοντιέ να πάει στην Τέντα να υπογράψει τη Μακεδονία μας, θα είναι πολύ καλύτερο να το δώσω σήμερα από το να όταν έρθει να πω όχι, δεν θα ψηφίσω και θα ρίξω την κυβέρνηση τότε που υπόθηκε και αυτό. Ναι. Όλα αυτά είναι στη σφαίρα της επικινδυνότητας και του πολιτικού τακτικισμού, ο οποίος είναι και ανεύθυνος και επικίνδυνος όταν παίζει με τα εθνικά θέματα. Τώρα, τα οικονομικά φτιάχνουν. Τα εθνικά, εάν χαλάσουν, δεν φτιάχνουν ποτέ και δραματοποιούν και τα οικονομικά στο μέλλον. Εκτιμάτε τώρα ότι αυτές οι εξελίξεις θα οδηγήσουν σε σε αποτελέσματα τα οποία θα έχουν πολλαπλασιαστική ισχύ μελλοντικά? Γιατί το λέω? Θεωρητικά ξέρουμε ότι η συμφωνία αυτή της συγκυβέρνησης είχε ως στόχο να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια. Βγαίνει 20 Αυγούστου, πρακτικά, θεωρητικά τελειώνει η μνημονιακή εποπτεία της χώρας. Αν είναι έτσι, τελειώνει το πρόγραμμα και τελειώνουν τα χρήματα, ο εγγυασμός πάρε δώσει. Πάρε μέτρο, δεν σου δίνω. Γι' αυτό δώσεις. Είπα θεωρητικά. Υπάρχει και αυστηρότερη. Γι' αυτό είπα θεωρητικά. Από εκεί και πέρα, η επόμενη μέρα, κατά τη γνώμη σας, για τους ανεξάρτητους Έλληνες θα μπορούσε να είναι η ίδια? Δηλαδή, ο όρος της πολιτικής επιβίωσης μήπως τους υποχρέωνε να βγουν από την κυβέρνηση με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό? Ή το θεωρείτε δεδομένο, θα ακολουθήσουν? Ενός κόμματος είναι να καταλαβαίνει τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία και αν αυτό συνάδει με τα πιστεύω του, τη διαδική του διακήρυξη όπως συνέβαινε με τους ανεξάρτητους Έλληνες, να τηρήσει κατά γράμμα την εντολή που έχει πάρει από τον ελληνικό λαό. Δεν έγινε αυτό για τους λόγους που αναλύσαμε πριν λίγο. Ανέλαβαν την ευθύνη όλοι μαζί, εκτός από εμένα που διαφώνησα και διαγράφην, να καταστρατηγήσουν τα πιστεύω τους. Να καταστρατηγήσουν αυτό που πιστεύει ο λαός και αυτό που πιστεύει το κόμμα τους. Οπότε πιστεύω ότι οι μέρες από εδώ και πέρα θα είναι πολύ δύσκολες πολιτικά για τους ΑΝΕΛ και για κάθε κόμμα το οποίο πηγαίνει ανάποδα σε αυτό το οποίο πιστεύει ο υγιής και ο ψηφοφόρος που τον έβαλε στη Βουλή. Πιστεύετε ότι αν κάνει ο κύριος Τζανακόπουλος αυτό που είπε, ότι σε περίπτωση που οι ΑΝΕΛ καταψηφίσουν τη συμφωνία θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, πιστεύετε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες όπως είναι σήμερα είναι σε θέση να δώσουν ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση? Το θέμα μας είναι πολύ πιο δύσκολο και πιο βαρύ από αυτό που θέλετε. Γιατί αν δεν δώσουν υποχρεωτικά θα πάμε σε εκλογές. Είναι πολύ δύσκολο να αποφύγουμε τις εκλογές. Δεν πάμε ποτέ υποχρεωτικά σε εκλογές. Αποφασίζει ο Πρωθυπουργός και οι χρήσιμοι. Αν χαθεί δεν δηλωμένοι. Παράγοντες. Αυτή την έννοια. Μπορεί να λείπουν δύο. Ποιος θα σου πει ότι όλοι οι ΑΝΕΛ θα καταψηφίσουν? Τουλάχιστον δύο θα υπερψηφίσουν. Το δήλωσαν και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ναι, τον έναν τον ξέρω. Το δεύτερο ίσως μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, μην μπούμε σε αυτή την. Απλώς λέω ότι. Τότε μπορεί να ψηφίσουν οι συνάδελφοι του Ποτάμι, ο κ. Θοδωράκης και κάποιοι άλλοι και θα καλυφθεί η υπόθεση. Γιατί είναι 151, δεν ισχύει το 181, να ξέρετε. Στην ψήφο εμπιστοσύνη το βρίσκω πολύ δύσκολο, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Ό,τι και να λες και 200, να λες 151 χρειάζεσαι για να το περάσεις. Απλά λέω ότι όταν έρθει εκείνη η ώρα, εάν σήμερα οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαν ψηφίζω διότι τότε δεν θα ισχύσει γιατί θα φύγω, αυτό είναι επίσης μια πολιτική απάτη. Διότι σήμερα εξαπατήθηκαν οι βουλευτές και με τα οικονομικά και με την εγγύηση ότι όταν έρθει δεν θα κυρωθεί στην Ελλάδα και θα το κανονίσω εγώ αυτό με τη στάση μου, το οποίο δεν θα συμβεί, το διέψευσε ο κ. Τζανακόπουλος θες. Μάλιστα. Άρα μέσα σε τρεις μέρες τι έχουμε αποκαλύψει? Τι έχει αποκαλυφθεί αυτόματα, όχι από τον Δημήτρη τον Κάμενο. Εγώ έκανα αυτό που έλεγε συνείδησή μου και η καρδιά μου. Είπαν ότι μην ψηφίσετε κατά υπέρ της πρότασης που μου πεις, δηλαδή στείλτε τον Κοντζιά να υπογράψει την Τέντα τη Μακεδονία, διότι δεν θα πάρουμε τα ανταλλάγματα αν ψηφίσουμε ανάποδα. Τι πιθανόν πέσει η κυβέρνηση σήμερα, τα οικονομικά ανταλλάγματα για να βγει η χώρα από τα μνημόνια. Αυτό ξεπεράστηκε, έφυγε. Και λένε μετά ότι εγγυόμαστε εμείς ο ανεξάρτητος Έλληνες και στους Έλληνες πολίτες ότι όταν έρθει η Βουλή, εμείς θα φύγουμε, θα εμποδίσουμε την ψήφιση και την κύρωση της σύμβασης. Και βγαίνει ο Τζανακόπουλος την ίδια μέρα και λέει: εμείς θα το περάσουμε. Ναι. Άρα η κυβέρνηση, το Μαξίμου, ακύρωσε το δεύτερο επιχείρημα, μάλλον και το δεύτερο επιχείρημα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Άρα σήμερα τι παρατηρούμε, αγαπητέ μου φίλε και φίλε ακροατές, ότι και οι δύο εγγυήσεις που δόθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ, στους ψηφοφόρους και στους Έλληνες πολίτες μέσω των ΑΝΕΛ, έχουν ακυρωθεί, έχουν μηδενιστεί, έχουν τραβήξει ένα χι. Δεν θα συμβεί τίποτα από τα δύο. Η σύμβαση θα περάσει. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα. Η Μακεδονία δεν σώθηκε από τη στάση των ΑΝΕΛ, ούτε θα σωθεί, κύριε Καμένο, από αυτό που λέμε. Με την Νέα Δημοκρατία κάποια σχέση? Έχετε κουβεντιάσει, είστε έτσι σε ένα καλό κλίμα? Όχι, όχι, όχι. Έχουν και δημόσιες δηλώσεις, όχι καθόλου καμία. Να ξέρετε ότι όπως και ο Πάνος και εγώ ήμασταν δημοκράτες από το 80, από το 81. Φίλοι μου είναι όλοι που είναι στην ηλικία μου στα 50-55. Δεν το βλέπετε σαν... Όλοι φίλοι δεν το συζητάμε. Δεν έχουμε όμως καμία σχέση πολιτική. Μάλιστα. Μιλάμε και με πολλούς ανθρώπους για το τι θα γίνει στην Ελλάδα.
δεν υπάρχει καμία σχέση, να ξέρετε, μετακίνηση αυτή τη στιγμή σε κανένα κόμμα. Να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, στα οικονομικά, και βλέπουμε μετά από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο τι θα κάνουμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Καλημέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Καμένος, ανεξάρτητος βουλευτής και αντιπρόεδρος.